Κύριε Παπαδάκη, αποχή. Πρώτο σχόλιο. Στροφή προς την ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Συνολικά τα κόμματα μικρότερα και μεγαλύτερα της, του χώρου δεξιά της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν 18-19% αν έχω μετρήσει καλά. Θα φτάσω και σε αυτά. Νομίζουμε το σημαντικό είναι το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Για σας δεν ρωτάω για το ποσοστό σας, γιατί ξέρω ότι θα πανηγυρίσετε. Μιλάμε για διπλασιασμό σχεδόν από τις ευρωεκλογές. Μιλάμε για είναι double score. Μια κριτή άνοδο. Και ξέρετε, δείχνει κιόλας ότι δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή, μια συγκυριακή. Γιατί μιλάμε για μια διαδοχικές ανόδους του Κομμουνιστικού Κόμματος, που αυτό καταγράφει ακριβώς και μια δυναμική. Και αν θα το θέλετε, έχει σημασία, γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι μια εύκολη ψήφος. Είναι ψήφος κόντρα σε όλα. Κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κόντρα στον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που έφεραν την ακρίβεια, κόντρα στους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στη στήριξη του Ισραήλ στη γενοκτονία της Παλαιστίνης. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει λοιπόν μια άνοδος του κύρους του ΚΚΕ που έχει ιδιαίτερη σημασία. Και αν θα το θέλετε, αναφέρατε για την ακροδεξιά. Δεν συμφωνούμε για το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Έχουμε ζήσει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, άμα τα βάλετε αθρηστικά, 17, 18, άμα βάλετε όλα τα ποσοστά. Πότε? Με ΑΝΕΛ, με Χρυσές Αυγές, δηλαδή άμα δείτε αθρηστικά, λέω, το ποσοστό. Υπάρχουν και μεγαλύτερα ποσοστά. Λοιπόν, και αυτό έχει ιδιαίτερη Δεν σημασία. Δεν νομίζω ότι όταν υπήρχαν οι ΑΝΕΛ είχαμε μεγαλύτερο άθροισμα. Νομίζω ότι είναι το κορυφαίο άθροισμα που έχει πετύχει ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Να το ψάξουμε πάντως. Κύριε Παπαδάκη, είμαι βέβαιος. Δεν είναι πάντως, εμείς πιστεύουμε ότι έχουν καταγραφεί και υψηλότερα με συγκριτικά. 19 κοντά. Πόσο να πάει. Ναι, λοιπόν. Καλό. Δεύτερον, έχει βεβαίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα, μιλάμε για ένα αρνητικό σχετισμό δύναμης. Και βεβαίως καταγράφονται και αύξηση και της ακροδεξιάς στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά να μην εμφανίζεται ως μπαμπούλας, γιατί ακριβώς είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και των κυβερνήσεων. Εδώ η κυρία Μελώνη κυβερνάει στην Ιταλία σαν να μην τρέχει κάστανο. Στη Γαλλία την ίδια υπήρχε κοινή ψήφος του κυρίου Μακρόν και της κυρία Λεπέν επειδή το λέτε και λέμε για το μεταναστευτικό. Δεξιά, κύριε Παπαδάκη. Μεγαλύτερο ποσοστό, να του δώσω ένα μικρό δίκιο. Υπήρξε μια φορά το Μάιο του 2012. Μεγαλύτερο. Στην πρώτη. Υπάρχει σίγουρα μεγαλύτερο κατά στην πρώτη του Μαΐου που ήταν του 2012 είχε φτάσει συνολικά 20. ΑΝΕΛ και Χρυσή Αυγή. Και θα μπορούσε εκεί να προσθέσει και το λαός τότε. Άρα είχε φτάσει στο 20. Απλά λέμε ότι δεν. Δεύτερο. Αλλά ήταν μία και κράτησε ένα μήνα. Σίγουρα, σίγουρα. Κύριε Παπαδάκη, επειδή υπήρχε το ερώτημα που θα πάνε οι ψήφοι των Σπαρτιατών πάντως, φαίνεται στο 33,6% ότι πήγαν στο κόμμα του Εμφιετζόγλου οι ψήφοι των Σπαρτιατών, 25,3% στην Ελληνική Λύση και αμέσως 9,3% στην Νίκη. Στην Νίκη, ναι. Πάντως, μια πλευρά για την αποχή. Και ολοκληρώστε, κύριε Παπαδάκη. Επειδή καταγράφει και την δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό εναντίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην Ελλάδα. Και αυτά τα ποσοστά, νομίζουμε, εμείς δεν επικροτούμε την αποχή, αλλά καταγράφονται και ως τέτοια. Μια πλευρά ότι η κυβέρνηση με την δήλωση του Πρωθυπουργού επί της ουσίας λέει ότι πήρα το μήνυμα και θα ρίξω στην πυρκαγιά που έχω κι άλλη φωτιά, δηλαδή να πάμε πιο γρήγορα στην ίδια κατεύθυνση, και ταυτόχρονα καταγράφεται και ότι τα έργα αναπαλαίωσης της σοσιαλδημοκρατίας για να ξαναυπηρετηθεί το γνωστό διπολικό δικοματικό παιχνίδι εγκλωβισμού του λαού, φαίνεται ότι δεν περπατάει και αποδοκιμάστηκαν. Μάλιστα. Από το λαό.